Θα αναλύσουμε πώς λειτουργεί ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η τεχνολογία. Μέσα στους κυλίνδρους εισέρχεται από τις βαλβίδες εισαγωγής καύσιμου και αέρας, τα οποία συμπιέζονται και στη συνέχεια εκτονώνονται, δημιουργώντας αποθερμική κινητική ενέργεια. Η ροπή που δημιουργείται μέσω αυτής της διαδικασίας στον κινητήρα εσωτερικής καύσης μεταφέρεται στους κινητήριους τροχούς μέσω του κυβωτίου ταχυτήτων. Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι η μέγιστη τιμή της ροπής αποδίδεται όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Αν ο κινητήρας περιστραφεί πιο γρήγορα ή πιο αργά, τότε μειώνεται και η αποδιδόμενη ροπή. Η καμπύλη ροπής είναι παρόμοια για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ είναι αρκετά διαφορετική από την καμπύλη ροπής που παράγει ένας ηλεκτροκινητήρας. Η μέγιστη αποδιδόμενη ροπή έχει να κάνει με τον κυλινδρισμό, δηλαδή με το μέγεθος των κυλίνδρων και τον αριθμό των κυλίνδρων. Έτσι, ένας κινητήρας 2 λίτρων μπορεί να παράξει 20 κιλά ροπής, ενώ αν θέλουμε να αυξήσουμε την ροπή στα 25 κιλά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε το μέγεθος του κινητήρα στα 2,5 λίτρα. Ακριβώς πάνω σε αυτό βασίζεται και το γνωστό αμερικάνικο γνωμικό «There is no replacement for displacement». Οι κατασκευαστές των κινητήρων όμως έχουν και μια άλλη εναλλακτική. Μπορούν να ρυθμίσουν τον κινητήρα ώστε η καμπύλη ροπής να αποδίδεται σε διαφορετικές στροφές λειτουργίας. Το παραπάνω αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση στον χρονισμό των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής. Δεν επηρεάζουμε καθόλου δηλαδή τον κυλινδρισμό του κινητήρα. Επεμβαίνουμε μόνο στα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα. Τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται είναι μερικές φορές προφανή και άλλες φορές όχι τόσο. Ξεκινάμε με το πιο γνωστό από όλα, που είναι η αύξηση της υποδύναμης. Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πώς μπορούν να συνδυαστούν δύο διαφορετικές καμπύλες ροπής. Η πρώτη φτάνει μέχρι τις 6.000 στροφές ανά λεπτό, ενώ η δεύτερη φτάνει μέχρι τις 8.000 στροφές ανά λεπτό. Αν ο κινητήρας αξιοποιούσε μόνο την πρώτη καμπύλη, το όριο περιστροφής του θα ήταν οι 6.000 στροφές ανά λεπτό και η αποδιδόμενη υποδύναμη θα είχε τη μορφή που βλέπουμε. Αν όμως ο κινητήρας αξιοποιήσει και τη δεύτερη καμπύλη ροπής, το όριο περιστροφής του φτάνει μέχρι τις 8.000 στροφές ανά λεπτό και η υποδύναμη συνεχίζει να αυξάνεται για όσο συνεχίζουν να αυξάνονται και οι στροφές λειτουργίας του κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο ο κινητήρας μπορεί να αποδώσει πολύ μεγαλύτερη υποδύναμη. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο προέρχεται από το αυξημένο όριο περιστροφής του κινητήρα, είναι η δυνατότητα τοποθέτησης κυβωτίου ταχυτήτων κοντών σχέσεων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το παραπάνω, ας θεωρήσουμε ότι έχουμε δύο οχήματα τα οποία έχουν πανομοιότυπο μέγεθος και οι κινητήρες τους έχουν αντίστοιχα μεγέθη ροπής και υποδύναμης. Όμως το πρώτο έχει όριο περιστροφής στις 6.000 στροφές ανά λεπτό, ενώ το δεύτερο τις 8.000 στροφές ανά λεπτό. Για να περάσει η ροπή από τον κινητήρα στον δρόμο, χρησιμοποιείται ένα κυβώτιο ταχυτήτων, το οποίο ανάλογα με τις σχέσεις που έχει μπορεί να πολλαπλασιάζει ή να υποπολλαπλασιάζει την αποδιδόμενη ροπή. Ας θεωρήσουμε τώρα ότι το πρώτο αυτοκίνητο, για να πιάσει την τελική του ταχύτητα, χρησιμοποιεί μια σχέση μετάδοσης 1:1. Δηλαδή η ροπή από τον κινητήρα φτάνει στους τροχούς χωρίς να πολλαπλασιάζεται ή να υποπολλαπλασιάζεται. Το δεύτερο τώρα αυτοκίνητο, το οποίο έχει αυξημένο όριο περιστροφής, μπορεί να συνδυαστεί για να πιάσει και αυτό την τελική του ταχύτητα με μια τελική σχέση μετάδοσης, η οποία όμως να είναι 25% πιο κοντή από την προηγούμενη, καθώς έχουμε ένα 25% μεγαλύτερο όριο περιστροφής. Άρα στη δεύτερη περίπτωση, στους κινητήριους τροχούς δεν καταλήγουν 20 κιλά από τον κινητήρα, αλλά 25, λόγω του συνδυασμού με την κοντύτερη σχέση μετάδοσης. Αν συγκρίνουμε τώρα δύο αυτοκίνητα, όπως το Honda S2000, το οποίο έχει μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, και το Mazda MX-5, το οποίο δεν έχει, βλέπουμε ότι η έκτη σχέση του Honda είναι πιο κοντή σε σχέση με την έκτη σχέση, αλλά και σε σχέση με την πέμπτη σχέση του Mazda. Αυτό σημαίνει ότι αν τα δύο αυτοκίνητα είχαν τις ίδιες υποδυνάμεις και το ίδιο βάρος, το Honda με έκτη σχέση στο κυβώτιο θα μπορούσε να επιταχύνει πιο γρήγορα από ότι το Mazda με πέμπτη σχέση στο κυβώτιο. Το πλεονέκτημα του Honda συνεχίζεται σε όλες τις σχέσεις μέχρι την πρώτη. Αυτό συμβαίνει γιατί τα αυτοκίνητα με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά λειτουργίας και στις χαμηλές στροφές, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Ο οδηγός βέβαια αυτό το αντιλαμβάνεται ως μια πολύ μακριά πρώτη σχέση μετάδοσης. Στο παράδειγμα του Honda, η πρώτη σχέση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 70 χιλιόμετρα την ώρα.
Το τρίτο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι το μικρό απαιτούμενο εύρος λειτουργίας. Σε έναν σημαντικό κινητήρα, το εύρος φτάνει σχεδόν τις 5.000 στροφές ανά λεπτό, από τις 1.000 έως τις 6.000, εύρος το οποίο ο κινητήρας πρέπει να είναι αποδοτικός και οικονομικός, χωρίς να παρουσιάζει κενά απόδοσης. Στην περίπτωση που έχουμε δύο διακριτούς χρονισμούς, όπου έχουμε δημιουργήσει επιπλέον 2.000 στροφές ανά λεπτό λειτουργίας και πλέον το όριο είναι στις 8.000 στροφές από τις 6, το απαιτούμενο εύρος καλής λειτουργίας του κινητήρα είναι 3.500 στροφές ανά λεπτό για τον κάθε έναν από τους δύο διαφορετικούς χρονισμούς. Το μικρό απαιτούμενο εύρος μας δίνει άλλη μια δυνατότητα να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα στις χαμηλές αλλά και στις υψηλές στροφές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αυξήσουμε το βύθισμα των βαλβίδων ώστε να μπαίνει περισσότερο καύσιμο και περισσότερος αέρας μέσα στον κύλινδρο, ακριβώς όπως συμβαίνει σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ώστε να αυξηθεί και άλλο η απόδοση του κινητήρα, αυτό θα είχε αποτέλεσμα την πτώση της απόδοσης στις χαμηλές στροφές, την αύξηση της κατανάλωσης με μέρος της βενζίνης να διαφεύγει από τις βαλβίδες εξαγωγής προς την εξάτμιση. Καθώς όμως στις χαμηλές στροφές τα χαρακτηριστικά του κινητήρα αλλάζουν, δεν ανησυχούμε για το πώς θα επηρεάσει το υψηλό βύθισμα των βαλβίδων την απόδοση του κινητήρα, αφού τελικά θα εφαρμοστεί μόνο στις υψηλές στροφές. Η τεχνολογία αυτή που περιγράψαμε ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε οχήματα μαζικής παραγωγής από τη Honda τη δεκαετία του 80, πρώτα στις μοτοσυκλέτες και μετά στα αυτοκίνητά της, με πρώτο το Honda Integra στην Ιαπωνία και το Honda CRX και το Civic στην Ευρώπη. Η Honda ήταν η πρώτη εταιρεία που έβγαλε κινητήρες με μεταβλητό χρονισμό και με μεταβλητό βύθισμα βαλβίδων. Από το 1980 μέχρι σήμερα έχει εξελίξει πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις της συγκεκριμένης τεχνολογίας, τις οποίες όμως θα αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Εκτός όμως από τη Honda, σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές έχουν παρουσιάσει αντίστοιχες τεχνολογίες. Το 2021 η Koenigsegg παρουσίασε έναν μικρό τρικύλινδρο κινητήρα ειδικά για τον Gemera και πολύ εύστοχα σημείωσαν πάνω του «The show must go on», καθώς ο συγκεκριμένος κινητήρας δεν έχει καθόλου κεντροφόρους επικεφαλής και ο έλεγχος του χρονισμού και του βυθίσματος των βαλβίδων δεν γίνεται με μηχανικό αλλά με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο συγκεκριμένος κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει ως 8-βάλβιδος ή ως 16-βάλβιδος, μπορεί να αλλάξει το θερμοδυναμικό κύκλο από τον κύκλο Miller στον κύκλο Otto και μπορεί ακόμα να δουλέψει και ως δίχρονος ή τετράχρονος, στη θεωρία τουλάχιστον.